λέει και ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης. Ναι. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 2.400-2.400 να μας πείτε αν συμφωνείτε με τον ιατρικό χημικό ευνουχισμό. Ο κύριος Πλεύρης δεν λέει τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω από αυτό που λένε και όλοι οι πολίτες, ότι όταν ένα έγκλημα έχει ισόβια μορφή, θα πρέπει να έχει ισόβια μορφή, δηλαδή για όλη του τη ζωή. Και λέει υπάρχουν εγκλήματα που... βεβαίως. Είπε το εξής, επειδή ακριβώς ο Μάκης Βορίδης είναι και έγκριτος συνάδελφος νομικός και στο ποινικό δίκαιο. Δεν μπορεί να υπάρξει ποινή χημικού ευνουχισμού. Πώς μπορεί να υπάρξει, αυτό αναφέρεται ο Μάκης Βορίδης, ότι στην υφόρον απόλυση, δηλαδή να του πούνε έχεις δεχτεί μια ποινή 20 χρόνια, αν θες να βγεις νωρίτερα, οικειοθελώς δώσε τη συνένεση για κάτι τέτοιο. Η δική μου θέση προσωπική ξεκάθαρα είναι, υπάρχουν εγκλήματα για τα οποία δεν πρέπει να υπάρχει φόρον απόλυση. Είναι μια ξεκάθαρη θέση την οποία έχω υποστηρίξει διαχρονικά. Η φόρον απόλυση που είναι η δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή κάποιος τιμωρείται ισόβια και έχει μια δεύτερη ευκαιρία, έχει όρους και προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν εγκλήματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Ο βιασμός παιδιών, προφανέστατα, είναι από τα αδικήματα που εγώ δεν πιστεύω ότι θα σοφρονιστεί ποτέ ένας τέτοιος άνθρωπος. Ευθέως σας λέω, δεν με ενδιαφέρει να σοφρονιστεί. Είναι ένα έγκλημα τόσο ιδεχθές που είναι αδιάφορο για την κοινωνία ο σοφρονισμός του. Σημαντικό είναι η προστασία της κοινωνίας και η προστασία της κοινωνίας από αυτούς τους ανθρώπους έχει κατά την εκτίμησή μου ένα και μοναδικό χαρακτηριστικό. Η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν έχει υφόρον απόλυση. Άρα εκτελείται στο σύνολό της. Αν είναι 20 χρόνια, 20. Αν είναι 15-15, αν είναι ισόβια-ισόβια. Για λίγα αδικήματα. Ισόβια όμως με το νέο ποινικό κώδικα, όπως το έχετε αλλάξει, 18 είναι. Προσέξτε, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες, έχουν το σύστημα της υφόρων απόλυσης. Ναι. Τι είναι η υφόρων απόλυση? Ότι κρίνω κάποια στιγμή αυτόν που έχει διαπράξει ένα έγκλημα, αν μπορεί να βγει στην κοινωνία. Η Ελλάδα το έχει στα 18 χρόνια τα ισόβια. Πού είναι το πρόβλημα, κατά την εκτίμησή μου? Ότι μπορείς να πεις ότι για κάποια αδικήματα δεν θέλω αυτή την επανεκτίμηση. Ναι, υπάρχουν αδικήματα. Μείνει 50 χρόνια δηλαδή. Το ισόβια σε κάποια αδικήματα δεν πρέπει να έχει φόρο, ή να το πω διαφορετικά, η φόρον απόλυση θα πρέπει να έχει τόσο τρομακτικό έλεγχο και χαρακτηριστικά που να δίνεται με το σταγονόμετρο. Γιατί ξέρετε πότε η πολιτεία αισθάνεται αμήχανα? Και αυτό που γίνεται στον Άγιο Παντελεήμονα. Ένας άνθρωπος που είχε καταδικαστεί επειδή ασέλγησε σε ανήλικο, κάνοντας χρήση της υφόρων απόλυσης, βγήκε και είχε επόμενη πράξη. Ναι. Άρα, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ξέρουμε, και όποιος με ακούει τώρα πέρα από τους ψυχολόγους και συνάδελφος που κάνει ποινικό, ξέρει ότι ο βιαστής παιδιών δεν είναι κάτι που μπήκε φυλακή, βγήκε και ξαφνικά είναι όμαλα να ενταχθεί στην κοινωνία. Αυτός παραμένει επικίνδυνος για τα παιδιά μας. Άρα, στη ζυγαριά να μείνει μέσα και να εκτίσει όλη του την ποινή και να μην του δοθεί δεύτερη ευκαιρία, που είναι ένα σκληρό μέτρο, ή να κινδυνεύσουν άλλα παιδιά, με συγχωρείτε, η ζυγαριά εκεί γέρνει ξεκάθαρα ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά. Υπάρχουν εγκλήματα που η φόρον απόλυση ή πρέπει να δίνεται με το σταγονόμετρο ή και καθόλου. Μάλιστα.